Απριλίου 1940 γινόταν πραγματικά μια αποκάλυψη. Διαφορετικό είχε πέσει να κοιμηθεί το έθνος τη νύχτα που πέρασε. Διαφορετικό. Πέμπτο Δημοτικό Σχολείο. Διάθεση εφορίας και έρθει ανάλαφρο, αλόκοτο, ξεσήκωνε τις ψυχές στα μάτια των ανθρώπων. Έστω Δημοτικό Σχολείο. Συναγερμός στη χώρα. Βοήθησε των χωριών, προσέφερε όλο το θησαυρό τους στο στρατό. Με τα ξωτά σεντόνια που ήπαιναν για την πρώτη νύχτα του έρωτά τους, τώρα τα έστερναν στα νοσοκομεία. Στις πόλεις οι γυναίκες νοσοκόμες. Οι μάνες έκλαιγαν. Νικητές αντιλαλούσαν τα θούρια περιμένοντας τον θάνατο. Το Δημοτικό Σχολείο. Τα παλικάρια μας δεν τα τρόμαξαν τα πλήθη των νεκρών. Δεν τους φόβησαν τα κανόνια και τα υπερηφάνεια των αγωνιστών. 15ο Δημοτικό Σχολείο. Εθνικό φρόνημα εστερνίζονται και βιώνουν το μεγάλο μήνυμα της σημερινής επετείου που ενισχύει και κατεφύγει τα βήματά τους σε δημιουργική, προοδευτική και ειρηνική πορεία. Πρώτο γυμνάσιο. Απονοτά πελέκια μάνιτας και ολέθρου, μολύβι και φωτιά από βίο να την κατερία των ημίθεων. Δεύτερο γυμνάσιο. Τραγουδίστρια
διευκόλυνσης τέταρτου γυμνασίου. Μπορεί ο Έλληνας φαντάρος να ήταν αγράμματος, να μην ήξερε καν ιστορία, αλλά η φλόγα των Περσικών πολέμων και του 21 έμενε άσβεστη μέσα του, έτσι ώστε με τη λέξη «Αντί για ψωμί τις μέρες εκείνες δείπνησαν τη λεβεντιά, ήπιαν το κρασί της δόξας». Έτσι χορτά τους τους βρήκε ο θάνατος. Ο θάνατος αυτός ονομάστηκε Αθανασία. Πειραματικό γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης. Έλληνες, στο άγχος της ηλικίας τους, 20χρονα παιδιά, πλήρωναν καθημερινά την αποκοτιά τους να αντισταθούν στις σιδερόπρακτες ορδές του φασισμού. Πιστοί στην αιώνια προσταγή του Τάνι Επιτάς, για να δείξουν σε όλο τον κόσμο πώς πρέπει να αντιστέκεται, να αγωνίζεται και να πεθάνει για ιδανικά, όπως η πατρίδα, η ελευθερία, η δημοκρατία. Πρώτο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. Σήμερα σκοτώθηκαν δύο παιδιά του 33ου Συντάγματος και αυτό μάνιασε περισσότερο τους στρατιώτες. Δεύτερο Γενικό Λύκειο. Κομμένα πόδια και δάχτυλα. Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης. Επαγγελματικό Λύκειο.